Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι του Tech News. Είμαι ο Σταμάτης και όπως σας είχα προαναγγείλει σε προηγούμενο βιντεάκι μας, θα έχουμε σήμερα το αναλυτικό review του Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Μην ξεχνάτε να κάνετε like στα βιντεά μας, εγγραφή στο κανάλι μας, πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις και πάμε να δούμε το σημερινό μας κινητό. Λοιπόν, Note 11 Pro 5G, 8GB RAM, 128GB αποθηκευτικός χώρος, τιμή στη χώρα μας 429,90. Κυκλοφορεί σε 3 χρώματα, στο χρώμα που έχουμε στο σημερινό μας αναλυτικό review, στο Graphite Gray. Κυκλοφορεί επίσης ένα εντυπωσιακό και πολύ διαφορετικό μπλε χρώμα, που αναδεικνύει, θα λέγαμε, τη θάλασσα στο πίσω μέρος του κινητού και είναι το Atlantic Blue, όπως ονομάζει η Xiaomi. Πολύ ωραίο χρώμα, πρώτη φορά το βλέπω σε συσκευή αυτό, εντυπωσιακό θα έλεγα, θα ήθελα να το έχουμε, αλλά ok. Και τελευταίο είναι το Polar White, που θα το προτείναμε πιο πολύ στο γυναικείο φύλλο. Τώρα πάμε από θέμα εμφάνισης, μιλάμε για μια σχετικά μεγάλη συσκευή, πάχους 8,1 χιλιοστών και βάρους 202 γραμμαρίων. Στην μπροστά πλευρά έχουμε Gorilla Glass 5 και τζάμι και στην πίσω όψη της συσκευής. Βλέπουμε εδώ και την αναγραφή Redmi 5G, μια ωραία επιφάνεια που δεν μαζεύει και δαχτυλικά αποτυπώματα και εδώ το κάμερα bump, το οποίο θα ασχοληθούμε μαζί του αργότερα. Λοιπόν, πάμε στην ενότητα οθόνη. Μιλάμε για μια Super AMOLED οθόνη 6,67 ίντσες, 86% αναλογία οθόνης σώματος συσκευής. Βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια bezel κλασικά μεγαλύτερα στο κάτω μέρος της συσκευής. Υπάρχουν και στο πάνω μέρος και κάποια μικρά bezel σχετικά στα πλαϊνά του κινητού μας. Λοιπόν, ανάλυση Full High Definition Plus 2400x1080 pixel και μέγιστη φωτεινότητα που φτάνει τα 1200 nits. Κλασικά δεν αντιμετωπίσαμε κανένα θέμα με τη φωτεινότητα και με την οθόνη του κινητού μας, είτε ήμασταν μέρα έξω σε ανοιχτό χώρο με έντονο ήλιο, είτε οπουδήποτε βρεθήκαμε δεν είχαμε κανένα θέμα. Το μόνο που θα μπορούσα να πω είναι ότι προεπιλεγμένα η συσκευή μας έχει την φωτεινότητα στο auto, αλλά συνήθως κειμενότανε, ήταν χαμηλή φωτεινότητα σαν επιλογή. Κάποιες στιγμές το βγάλαμε να το βάλουμε στο έτσι πιο φωτεινό για να δώσει ένα τόνο, αλλά δεν μας δημιούργησε θέμα. Αυτά λοιπόν και για τη φωτεινότητα. Καθώς δεν έχουμε να πούμε και τίποτα αρνητικό για την οθόνη, πάμε να την απολαύσουμε. Κλείνοντας τα της οθόνης, να πούμε ότι έχουμε refresh rate στα 120Hz, τα οποία όπως μας συνηθίζει η Xiaomi θα πρέπει να πάμε μέσα από το μενού ρυθμίσεις προβολή και να βάλουμε ρυθμό ανανέωσης, να επιλέξουμε το μέγιστο στα 120Hz, γιατί by default είναι στα 60Hz. Πάμε στα του ήχου. Όταν θέλουμε να ακούσουμε μουσική χρησιμοποιούνται οι γρίλες του κάτω ηχείου σε συνδυασμό με τις γρίλες στο πάνω μέρος της συσκευής μας, αλλά παίζει το ρόλο του και το ακουστικό της συσκευής. Ήχος πολύ ικανοποιητικό, σε σωστή ένταση, με αρκετά καλή ισορροπία των δύο ηχείων, κάτω και πάνω, από θέμα ακουστικής αλλά και εντάσεως. Πάμε να ακούσουμε. We'll be right back.
Στα θετικά, και η ύπαρξη υποδοχής jack που θα τη βρούμε στο πάνω μέρος της συσκευής. Ακουστικά όμως, όπως είναι αναμενόμενο, δεν υπάρχουν συσκευασία. Θα τα χρειαστείς όμως για να βάλεις σε λειτουργία το ραδιόφωνο FM που διαθέτει η συσκευή μας. Λοιπόν, πάμε και στις κάμερές μας. Όσο σας μιλάω κλασικά για τις κάμερες, θα βλέπετε φωτογραφικό υλικό, δείγματα από αυτά που τραβήξαμε για σας. Λοιπόν, μιλάμε για ένα τριπλό σύστημα καμερών. Δεν είναι τετραπλό, μην ξεγελιέστε. Το έχουμε ξαναπεί και σε άλλο Xiaomi, αν δεν κάνω λάθος, στο Note 11. Εδώ έχουμε ένα και καλά φακό που δεν είναι φακός, είναι κυκλάκι ακόμα, το οποίο λέει AI, είναι για εφέ, για ισορροπία σχεδίου από τη Xiaomi. Λοιπόν, τριπλό σύστημα καμερών, όπως είπαμε, 108 MP ο βασικός φακός με διάφραγμα f/5.9, έχει και autofocus. Ο δεύτερος φακός είναι ένας υπερευρυγόνιος φακός 8 MP με διάφραγμα f/2.2 και 118 μοίρες εύρος λήψης. Και ο τρίτος φακός είναι ένας μάκρο φακός για πολύ κοντινές λήψεις, ανάλυσης 2 MP και διαφράγματος f/2.4. LED flash έχουμε στο κάτω μέρος εδώ του κάμερα bump, και υπάρχει και υποστήριξη για HDR. Βλέπουμε ότι οι κάμερες εξέχουν από το κυρίως σώμα της συσκευής μας. Πάμε να σας σχολιάσουμε και τα δείγματα γραφής. Μας προσέφερε, θα λέγαμε, πολύ ωραίες λήψεις με ένα επί, με την επιλογή επίσης των 108 MP ανάλυσης, και εκεί πολύ καλά τα πράγματα, αλλά και με τον υπερευρυγόνιο φακό. Τώρα, στο 5x και προπάντων στο 10x ψηφιακό zoom δεν τα κατάφερε το Note 10 Pro 5G, δεν τα πήγε καλά, και εκεί είδαμε και ξεκάθαρα την υπεροχή σε σχέση με το Samsung, το A53 5G που είδαμε σε προηγούμενο review, και μπορεί να πατήσετε πάνω εδώ δεξιά και να δείτε το αναλυτικό review και να συγκρίνετε αυτά που σας λέμε και εμείς. Λοιπόν, βγάλαμε ικανοποιητικές λήψεις πορτρέτων με τις πίσω κάμερες, και εκεί που μας κέρδισε η συσκευή ήταν στις βραδινές λήψεις, που τα αποτελέσματα, όπως μπορεί να δείτε, ήταν πολύ καλά. Πολύ όμορφες λήψεις με λίγη παρουσία θορύβου. Μπράβο στη Xiaomi, θα λέγαμε. Μια σημείωση εδώ, ότι στις λήψεις με τον υπερευρυγόνιο φακό δεν υπάρχει λειτουργία του Night Mode. Εκεί που μας τα χάλασε η Xiaomi εντελώς είναι στο βίντεο, καθώς εκεί δεν είχαμε ούτε παρουσία 4K ανάλυσης, ούτε Full HD στα 60fps, ναι, όπως ακούσατε, ούτε Full HD στα 60fps. Είναι δυνατόν για μια συσκευή στα 429 ευρώ να μην έχουμε Full HD στα 60fps και ένα 4K στα 30 καρέ το δευτερόλεπτο? Για μένα αδιανόητο. Και πάμε να δούμε και το βιντεάκι που βγάλαμε, που θα λέγαμε ότι ήταν πολύ μέτριο, καθώς ήταν εμφανέστατη η έλλειψη σταθεροποίησης. Λοιπόν, Full HD βίντεο στα 30 frame per second με το Xiaomi Note 11 Pro 5G. Πάμε να δούμε και ένα βιντεάκι που βγάλαμε με τις ένα dual βίντεο με την πίσω και ταυτόχρονα με την selfie κάμερα της συσκευής μας. Πάμε. Dual βίντεο με το Xiaomi Note 11 Pro 5G. Πάμε να δούμε και τη selfie κάμερα. Ουσιαστικά είναι μια κάμερα ανάλυσης στα 16 MP με διάφραγμα f/2.5, μια κάμερα που δεν μας εντυπωσίασε, δεν μας άφησε ιδιαίτερα ευχαριστημένους, ούτε στα πορτρέτα, όπου αν τα συγκρίνουμε πάλι με το Samsung A53 5G, και γιατί το κάνουμε αυτό, το κάνουμε γιατί ουσιαστικά είναι σχεδόν συσκευές ίδιας κατηγορίας, mid-range, σχεδόν ίδιας τιμής, και είναι και μια συσκευή που κάναμε πρόσφατα, οπότε μπορείτε να δείτε και εσείς τα δείγματα και από τις δύο και να τα συγκρίνετε, αλλά για μας το Samsung έκανε περίπατο
στην selfie και προπάντων στα πορτρέτα με τη selfie κάμερα μπροστά στο Xiaomi. Βίντεο και εδώ μέγιστη ανάλυση, Full HD στα 30 καρέ το δευτερόλεπτο. Πάμε να δούμε και το βίντεο που σας έχουμε βγάλει. Selfie βίντεο με το Xiaomi Note 11 Pro 5G, Full High Definition, μέγιστη ανάλυση, στα 30 frame per second. Λοιπόν, πηγαίνοντας και στο τρόπο ξεκλειδώματος, στο δαχτυλικό αποτύπωμα, βλέπουμε ότι παρόλο που έχουμε ένα AMOLED panel, ο σαρωτής δαχτυλικών είναι στο power button, στο δεξί μέρος της συσκευής μας, και μας δίνει τη δυνατότητα μέσα από το μενού του δαχτυλικού αποτυπώματος να διαλέξουμε μέθοδο αναγνώρισης δαχτυλικού, δηλαδή αν θέλουμε με άγγιγμα, τι εννοούμε, ότι ακουμπάμε, ξεκλειδώνει, ακουμπάμε, ξεκλειδώνει. Ακουμπάμε, ξεκλειδώνει. Βλέπουμε ότι είναι αρκετά αξιόπιστος ο σαρωτής και αρκετά γρήγορος. Τώρα, μας δίνει όμως τη δυνατότητα και με πάτημα. Δηλαδή, το κλειδώνουμε και όταν τα ακουμπήσω δεν ξεκλειδώνει. Πρέπει να το πατήσω. Το κλειδώνω, πατάω, το κλειδώνω, πατάω. Οκ. Μια χαρά τα πάει. Θα έλεγα ότι βέβαια, σαν τρόπο ξεκλειδώματος θα προτιμούσα, αφού έχουμε και AMOLED panel, να έχουμε το σαρωτή πάνω στην οθόνη. Για μένα είναι αρκετά πιο βολικό. Πηγαίνοντας στην ενότητα hardware και συνδεσιμότητα, εδώ μιλάμε ότι για μια συσκευή με επεξεργαστή Snapdragon 695 5G στα 6 νανόμετρα, και εδώ να δώσουμε μια εξήγηση, γιατί πάρα πολλοί λένε ότι καλά πήγαμε 2022, είναι μια συσκευή στα 400 και ευρώ και έχουμε Snapdragon 695. Ναι, έχουμε Snapdragon 695, είναι ουσιαστικά ένα φαινόμενο το οποίο προέρχεται από την έλλειψη που υπάρχει στην αγορά σε επεξεργαστές, και ουσιαστικά η Xiaomi και άλλες εταιρείες πια, για να μπορέσουν να καλύψουν το πλήθος των τεμαχίων που χρειάζονται σε επεξεργαστές, ώστε να υπάρχει διαθεσιμότητα στις συσκευές όταν τις χρειαστεί ο καταναλωτής έξω, έχουν αναγκαστεί να πηγαίνουν σε επεξεργαστές υποδιέστερους από ό,τι περιμέναμε, υποδιέστερους από την εξέλιξη που υπάρχει, ώστε να καλύψουν τα αποθέματα και να έχουν στόκ για όλο τον κόσμο. Οπότε θα λέγαμε ότι γενικότερα δεν είναι η χρονιά πια που που πάμε πάντα μπροστά, που πάμε πάντα σε ένα καλύτερο επεξεργαστή. Οκ, αυτή ήταν μια μικρή παρένθεση για να δώσουμε και μια εξήγηση, γιατί είναι ένα συνήθες φαινόμενο πια. Τώρα, στα υπόλοιπα του hardware, 8 GB RAM με 128 GB αποθηκευτικό χώρο, UFS 2.2, ο οποίος γενικά υπάρχει δυνατότητα για επέκταση μνήμης συσκευής έως 1 TB μέσω κάρτας μνήμης microSD, γραφικά από την Adreno 619, και εδώ μπορούμε να δούμε με τη βοήθεια του φίλου μας του Αντώνη και τις επιδόσεις του κινητού σε νούμερα μέσα από διάφορες μετρήσεις που κάναμε από εφαρμογές. Λοιπόν, στα της συνδεσιμότητας, Bluetooth 5.1, NFC, θύρα υπερήθρων στο πάνω μέρος, όπως μας συνηθίζει άλλωστε η Xiaomi, και USB Type-C 2.0. Πάμε και στα του λογισμικού. Android 11, ναι, Android 11 και Security Update Γενάρη του 22. Είναι δυνατόν? Και όμως η Xiaomi δυστυχώς έχει τα θέματα της από θέμα updates, μένουν πίσω συσκευές, δηλαδή μια καινούργια συσκευή του 2022 και κυκλοφορεί out of the box με Android 11, και όχι μόνο out of the box, και ακόμα δεν έχει πάρει κάποιο update. Τέλος πάντων, τα ξέρουμε αυτά, τα της Xiaomi, χωλένει η Xiaomi εκεί. Προχωράμε, MIUI 13, με ωραία πραγματάκια, ωραίες παραμετροποιήσεις μέσα στο μενού, μας άρεσε. Αυτά και για το λογισμικό. Μπαταρία 5000 mAh, υποστηρίζει 67W
υπερταχεία φόρτιση μέσω του φορτιστή που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Ναι, Samsung περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Λοιπόν, και χρειάζεται για μια πλήρη φόρτιση 45 λεπτά. Η μπαταρία τώρα θα σας βγάλει εύκολα μια μέρα καλής χρήσης. Δηλαδή εμάς μας τέλειωνε με γύρω στο 22% από το πρωί μέχρι τη μία το βράδυ περίπου, και μας έμενε και ένα 22% υπεράνετα. Άρα μια πολύ δυνατή και αξιόπιστη μπαταρία που δεν θα σας δημιουργήσει κανένα θέμα μέσα στην ημέρα. Η συσκευή μας είναι dual SIM, είναι δίκαρτη, βέβαια με την προϋπόθεση ότι για να χρησιμοποιήσω και τις δύο SIM δεν θα χρησιμοποιήσω κάρτα μνήμης. Αν χρησιμοποιήσω κάρτα μνήμης microSD, τότε μπορώ να χρησιμοποιήσω μόνο μία κάρτα SIM. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να σας δείξουμε και την DPU σιλικόνη στη θηκούλα που είχε μέσα η συσκευασία, η οποία να δούμε ότι είναι μια αξιοπρεπέστατη Λοιπόν, βλέπουμε πόσο ωραία πιάνει, αφήνει τα κενά εδώ που χρειαζόμαστε, και αυτό που μου άρεσε πολύ είναι ότι καλύπτει, εκτός από το ότι καλύπτει εδώ τις γωνίες στο πάνω μέρος και στο κάτω εδώ, ουσιαστικά μου άρεσε πολύ που έχει τα πούλα στην υποδοχή Type-C, ώστε όταν δεν το φορτίζουμε να μην γεμίζει θύρα με σκόνη. Λοιπόν, αυτό ήταν το αναλυτικό review του Xiaomi Note 11 Pro 5G. Μια συσκευή η οποία, μας άφησε ικανοποιημένους, αλλά μας άφησε και μελανά σημεία. Θεωρώ ότι είναι ακριβή για κάποια πράγματα που δίνει, και τι εννοώ, ότι μέσα στα αρνητικά της, και αρκετά αρνητικά, είναι η selfie κάμερα, τα πορτρέτα με τη selfie κάμερα, το zoom της και στο 5P και στο 10P σε σχέση με ανταγωνισμό και σε σχέση και με το Samsung A53 5G χωλαίνει πάρα πολύ, και εκεί που πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει κάνει η Xiaomi, γιατί το έκανε αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω Xiaomi γιατί το έκανες, είναι στο βιντεάκι. Όταν μου έχεις βίντεο με maximum ανάλυση Full HD στα 30fps και δεν μου έχεις ούτε 60 ούτε 4K, και όταν δεν μου έχεις μία οπτική σταθεροποίηση, τι να το κάνω Xiaomi μου, βγάλε και το βίντεο εντελώς θα λέγαμε. Λοιπόν, αυτό ήταν το αναλυτικό review του Xiaomi Note 11 Pro 5G. Εύχομαι να σας άρεσε το βιντεάκι, περιμένουμε από κάτω από το βίντεο τα σχόλιά σας. Μην ξεχνάτε παιδιά, είναι δωρεάν, κάνετε εγγραφή όλοι στο κανάλι μας, κοινοποιήστε τα βιντεάκια μας, και μέχρι το επόμενο βίντεο, Tech It News!